τις μάσες μου, θέλω τις φούβες μου, θέλω τις ξάπλες μου στην εξοχή. Και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε και απόψε στο Σάββατο και Απόβραδο. Μια εκπομπή που έχει την ιδιαιτερότητά της, αφού ο κύκλος του Σάββατο και Απόβραδο κλείνει απόψε. Είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου, η τελευταία εκπομπή του Σάββατο και Απόβραδο. Απόψε φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας εκλεκτούς καλεσμένους, ανθρώπους που ήταν συνοδοιπόροι μας όλη αυτή την πορεία όλων αυτών των χρόνων που είχε το Σάββατο και Απόβραδο, τραγουδιστές, χορευτές, μουσικούς. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε και θα γλεντήσουμε όλοι μαζί για να κλείσουμε τον κύκλο αυτής της όμορφης εκπομπής που σας κράτησε συντροφιά τα Σαββατόβραδά σας. Πάμε με μουσική! Σπάθη κι αστροπενέχει. Είπανε Θεέ μου τα καμπαναριά κι ο ήλιος πέρα στέκει. Άγνα μου στο φουστάνι σου που μη μαλαματένω, άντρα στο κομπολόι σου το μαργαρίτα ρένω. Άγνα μου στο φουστάνι σου στο κοπολόι σου το μαργαρίτα ρένο. Παίρνω τους δρόμους, τρέπω σαν παιδί, μήπως σε συναντήσω. Ίσκος να γίνω, μα τι μη με δει, άρχω να σε φιλήσω. Άγνα μου στο φουστάνι σου που μη μαλαματένω, άντρα στο κομπολόι σου το μαργαρίτα ρένω. Άγνα μου στο φουστάνι σου που μη μαλαματένω, άντρα στο κομπολόι σου το μαργαρίτα ένος. Άγνα μου στο φουστάνι σου που μη μαλαματένω, άντρα στο κομπολόι σου το μαργαρίτα ρένω. Άγνα μου στο φουστάνι σου που μη μαλαματένω, άντρα στο κομπολόι σου το μαργαρίτα ρένω.
τη στράτα τη ζωή. Δίχως μάνα, δίχως συγγενή. Μην μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου. Μείνε μες στην αγκαλιά μου. Μην μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου. Μείνε μες στην αγκαλιά μου. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τσάπα κρατάς λογαριασμό, τσάπα σωστός με το στάνιο. Έξω φύσαει ο αγέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπεσσα μου. Το πως σου και το πως πονάς γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Το μεράκι με έχει πιάσει να τραγουδώ. Αχ, κι ο κόσμος θα χαλάσει αν δεν σε δω. Φωνάζουν οι γειτόνοι, καημός να με
τσακώνει και λέω τα βασανά μου μαζί, τράγουδα γειτονιά μου. Φωνάζουν οι γειτόνι, καημός να με πλακώνει και λέω τα βασανά μου μαζί, τράγουδα γειτονιά μου. Σανά μου μαζί, τράγουδα γειτόνια μου. Είναι ιδιαίτερα τα συναισθήματα σήμερα, ανάμεικτα θα λέγαμε τα συναισθήματα. Όπως έχουμε πει και στην αρχή της εκπομπής, ο κύκλος του Σάββατο και Απόβραδο έτσι ολοκληρώνεται απόψε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια. 8 στο σύνολο συμπληρώνει φέτος το Σάββατο και Απόβραδο. Δεν θα σας ρωτήσω πόσες φορές ήρθατε εδώ. Εντάξει, η Έλενα πέρασε και από τη θέση της παρουσίασης. Όμως στην εκπομπή ερχόσουν συχνά πυκνά για να μας χαρίσεις τις χορευτικές σου έτσι, δεξιότητες, ικανότητες. Σε απολαμβάνουμε. Έλενα, μου θέλω να πεις δύο λόγια για το Σάββατο και Απόβραδο, γιατί νομίζω είναι μια εκπομπή που αγαπάς. Ναι, αγάπησα, αγαπώ και ένιωσα σαν το σπίτι μου. Έκανα φίλους, τους μουσικούς όλους εδώ, είμαστε φίλοι πλέον. Θα τους δώσουμε το λόγο σήμερα. Που νομίζω είναι η καρδιά αυτής της εκπομπής. Δουλεύουν πολύ σκληρά για να έχουμε κάθε Σαββατόβραδο. Αυτό μένει, οι φιλίες νομίζω και οι αναμνήσεις. Αυτά μένουν. Μάλιστα. Χρήστος Σακαλής στην παρέα μας απόψε. Λοιπόν, εγώ θα πω και για την παραγωγή που είναι πίσω απ' όλα. Μαζί με τους μουσικούς και φυσικά τους παρουσιαστές. 8 χρόνια, 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, εμείς τουλάχιστον 6-7 φορές την κάθε χρονιά. Είσαστε παρόν. Δηλώσαμε το παρόν εδώ και σε εορταστικά Χριστούγεννα και παραμονές είμαστε εδώ, με ιδιαίτερα χορευτικά, αλλά και με χορευτικά διασκέδασης. Θα μας λείψει. Θα μας λείψει. Έχουμε όμως χαρεί υπέροχες στιγμές. Έχουμε χορέψει, έχουμε διασκεδάσει. Αυτά. Ήταν η αλήθεια, είναι η συγκεκριμένη εκπομπή ένα βήμα για όλους εσάς τραγουδιστές, χορευτές, να δείξετε ένα δείγμα της δουλειάς σας. Σίγουρα και να επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο, αλλά και εμείς να περάσουμε όμορφα, να χορέψουμε, γιατί ο χορός είναι η ζωή, το τραγούδι, τέχνες όλες. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο μου. Να καλωσορίσουμε και τον Νικόλα Πισία που τον απολαύσαμε στην αρχή της εκπομπής. Αλλά θα Καλησπέρα. Μου κάνει το χατήρι έτσι να τραγουδήσουμε μαζί για το κλείσιμο της εκπομπής σε πολύ λίγο. Θα σου κάνω ή θα μου κάνεις. Θα σου κάνω. Θα μου κάνεις. Εντάξει, θα συγχύσαμε. Τα βρήκαμε. Νικόλα μου, και εσύ πολλές φορές φιλοξενήθηκες στην εκπομπή μας. Θέλουμε δύο λόγια. Να πω ότι πραγματικά νιώθω σαν στο σπίτι μου πλέον, εδώ στο στούντιο 3 που τυχογραφείται η εκπομπή. Να ευχαριστήσω την παραγωγή, να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Φιλίππο που εννοείται, τους μουσικούς και εύχομαι να υπάρξει συνέχεια, κάτι θα υπάρξει. Το ευχόμαστε και εμείς. Όλοι πιστεύω. Λοιπόν, θα πάμε να τραγουδήσουμε και θα καλωσορίσουμε στη συνέχεια και τους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Πάμε. Boy.
σβησμένο κάθε πέτρα και καημός. Κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίσαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκει βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντόχη. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κρατά το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε. Στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστέναγμός. Κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Κι όταν έρχονταν η βραδιά, σου καρδούλα μου, μες στα κύματα,
φιλοξενούμε τη Μαρία Ανδρέου, τον Κώστα Μπατάλια, τον Μιχάλη Λεβέντη, τον Νικόλα τον Πιχία, την Μαρίνα την Αγγέλου, την Μαρία την Κοφού και τη Μύρια την Βασιλείου. Ένα θερμό χειροκρότημα για τους τραγουδιστές μας. Που χωρίς δισταγμό σε κάθε καλεσμά μας βρίσκεστε εδώ στο πλευρό του Σάββατο και Απόβραδο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Είστε η ψυχή αυτής της εκπομπής και σας οφείλουμε πολλά. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον Κώστα τον Πατάλια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες αυτές τις φορές που με καλέσατε και με μεγάλη χαρά ήμουν εδώ σε κάθε εκπομπή του ΡΙΚ. Μιχάλης Λεβέντης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Εγώ νιώθω ιδιαίτερα, όχι συγκινημένο, ιδιαίτερα χαρούμενο να σου πω την αλήθεια. Γιατί... Ούτε γιώνουμε. Όχι. Α, είπα και όχι. Μέσα σε αυτή την εκπομπή έχω δημιουργήσει καινούργιες φιλίες με τους μουσικούς, με συναδέρφους, καινούργιες συνεργασίες. Και αυτό πιστεύω έτσι όπως πάει λόγω της εκπομπής θα κρατήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστον τον Φιλίππου και τον μαέστρο τον Μιχάλη τον Μέσο. Έτσι, θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κωνσταντάς. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι και εγώ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτήν την τελευταία εκπομπή. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα, πολύ όμορφη παρέα και εύχομαι στον κόσμο που μας βλέπει να περάσει όμορφα. Νομίζω ότι κάθε Σαββατόβραδο περνάνε όμορφα. Ναι, είναι μια εκπομπή που... Έχουν αγαπήσει την εκπομπή. Έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα από την Πάφο, η Κύπρος είναι η σχολή χορού. Θα έχουμε μια ιδιαίτερη χορογραφία, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Θα χορέψουν τα ποτήρια, από ό,τι έχω ενημερωθεί, με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Δεν είναι τα ποτήρια που ξέρουμε, που διαγωνίζονται και στους κατακλυσμούς, και βάζουν πάνω στο κεφάλι τους. Είναι μια κατασκευή, ένα πράγμα που δεν έχετε ξαναδεί. Είμαστε πανέτοιμοι, το πιο θερμό σας χειροκρότημα, πάμε να τον απολαύσουμε. Αυτή τη νύχτα σ' αγαπάω, μη ρωτάς.
Νομίζω ότι πρέπει και οι κυπριακοί χοροί να εξελίσσονται και έτσι να παίρνουν μια άλλη μορφή. Ο Άριστος έδωσε τη δική του έτσι νότα στο χορό των ποτηριών, των κυπριακών χωρών. Αλλά με... Ρε Άριστε, πώς σου φαίνεται όλων αυτών? Εντάξει, μέσα... Έλα εδώ κοντά μας να σε βλέπουμε. Έλα κοντά. Μέσα από τα πολλά χρόνια άντρη μου εκπαίδευσης που έχουμε κάνει, μέσα από τις πολλές, να το πούμε, ιδέες που είχαμε, εντάξει, άρχισα να κάνω κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικά από ό,τι είδες. Το είδα εγώ, το είδα και οι τηλεθεατές. Πάντως μας άρεσε αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο και για την ολοκλήρωση βάλαμε και το αστεράκι, το τελευταίο ποτήρι. Το τελευταίο ποτήρι είναι η πιο δύσκολη, το έχω κάνει, δεν το κάνω συχνά, αλλά επειδή είναι ιδιαίτερη εκπομπή απόψε, είπα να κάνω κάτι ιδιαίτερο. Κάνεις και άλλα σχήματα, για παράδειγμα, έκαμε σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο κύριος Σακαλής, τι σχήμα θα ήθελε να μας κάνει ο Άριστος? Με ποτήρια. Ναι, μια άλλη φορά. Να του κάνουμε έτσι ένα challenge. Να στο μήνω στον κύριο Σακαλή, έχει πολύ φαντασία και να έχουμε προβλήματα. Να έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, γιατί είναι ένας εξαιρετικός χορογράφος και θα μας πει κάτι δύσκολο για να μην μπορούμε να το κάνουμε. Πάντως εγώ θα σου δώσω ιδέα να κάνεις ένα διαφορετικό σχήμα και να σε δούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Άντρη μου, εγώ κάνω κάτι που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Βάζω ποτήρια όπως είναι ο παραδοσιακός ο τρόπος. Βάζω ένα σταυρό στο πάνω μέρος. Ναι. Βάζω 4 μπουκάλες χαμηλές στο σταυρό και μία μπουκάλα ψηλή και 5 ποτήρια από πάνω από τις μπουκάλες. Είναι η λεγόμενη κορώνα. Μάλιστα. Ο βασιλιάς των ποτηριών. Σου ταιριάζει? Εντάξει, δεν είμαι ο βασιλιάς. Υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι που μπορούν να κάνουν αξιόλογα πράγματα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για την παράδοση, για την τέχνη του χορού. Γενικά, αγαπούμε τον χορό και προσπαθούμε και να τον βελτιώνουμε και να τον εξελίσσουμε. Αυτό είναι κάτι μοναδικό που είδαμε στην εκπομπή μας, με τσιφτετέλια και χορούς, να βλέπουμε τα παραδοσιακά ποτήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το διδάσκεις και σε παιδάκια? Βεβαίως, έχω διδάξει πάρα πολλά παιδάκια. Έχω μαθητή μου που έχει φτάσει μέχρι 200 ποτήρια. Ποιο είναι το μυστικό των ποτηριών? Το μυστικό των ποτηριών είναι η πάρα πολλή εκπαίδευση και να προσπαθείς να μαζεύεις το κέντρο βάρους. Πέμε αλήθεια, παίζει ρόλο το σχήμα της εισοφαλής? Καθόλου. Αυτά που ακούω είναι λίγο γελία. Μάλιστα. Δεν έχει καμία σχέση. Αν παίζει ρόλο το σχήμα της κεφαλής, δεν έπρεπε να χορεύω ούτε ένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε να είστε μου. Να είστε καλά, Άντρη μου, και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε τραγούδι, Μιχάλης Λεβέντης.
πόσο σ' αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχει μπει στη ζωή μου η καρδιά μου να πονάς. Για το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Που του νοιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου καημεύει το κορμί. Η νύχτα μυρίζει για σεμνή. Τώρα τι να σου πω. Με παρκατή
πάρουμε τη σκούνα απ' αυτή τσαρού πάει στα κουτουρού. Yeah.
επιγραφείς όταν θα με στερηθείς, που ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πλούτια μένα πάλι τα ζητάς, που ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πλούτια μένα πάλι τα ζητάς. Σου κυκλοφορώ. Μαλή αγάπη εσύ δεν κάνεις, μακριά μου θα πεθανείς και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Μαλή αγάπη εσύ δεν κάνεις, μακριά μου θα πεθανείς και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Που ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πλούτια μένα πάλι τα ζητάς. Που ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πλούτια μένα πάλι τα ζητάς. Σε λάθη, τι έχεις πάθει και κάθε μέρα βρίζεις και γελάς. Με πικραίνεις, σαν ξένο με κοιτάς και στο ρέμα με τραβάς. Με πικραίνεις, σαν ξένο με κοιτάς και στο ρέμα με τραβάς. Δεν είσαι εκείνη που είχα γνωρίσει κι ήταν σφάλμα να σε παντρευτώ. Με προδίνεις και πρέπει να σε βρει τιμωρία σοβαρή. Με προδίνεις και πρέπει να σε βρει τιμωρία σοβαρή. Για μας
παρεθεί να αναπαθείς. Το πόνο σου, το πόνο σου να αφήνεις. Έτσι, ότι βρεθήκαμε όλοι στο ίδιο τραπέζι. Έχουμε μαζί μας και τον Χριστό Φιλίππου, έναν από τους πρωτεργάτες του Σάββατο και Απόβραδο. Το βλέπω να συγκινείται, η αλήθεια είναι. Χριστό μου, θα θέλαμε δύο λόγια από σένα, γιατί ήσουν και φέτος στη δικιά μας την παραγωγή και όλα αυτά τα χρόνια ήσουν άνθρωπος πίσω από τις κάμερες που δούλευε σκληρά για να έχουμε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι μια διαδρομή η οποία ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια. Το ίδιο όμορφη ήταν όπως ξεκίνησε, το ίδιο μη όμορφη είναι και τώρα που φτάνει προς την ολοκλήρωσή της, προς την δύση της. Ξεκινήσαμε, ήταν τότε η Έλενα στην παρουσίαση. Δοκιμαστήκαμε με αρκετούς σκηνοθέτες. Περάσαμε από διαφορετικούς παρουσιαστές. Θα ήθελα όμως πρώτα απ' όλα και κυρίως να σταθώ σε αυτούς που ήταν οι στυλοβάτες αυτής της εκπομπής, που δεν είναι άλλοι από τους μουσικούς μας. Από τους μουσικούς μας. Λοιπόν, Ανδρέας Καρβέλλας στο πιάνο, Φώτης Μουσουλίδης. Ο Ανδρέας ο Ανδρέου, αν έχεις την καλοσύνη να μου επιτρέψεις να σου παρουσιάσω, γιατί είναι παιδιά μου. Είναι δικά σου παιδιά. Είναι παιδιά τα οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Θα θέλαμε να δώσουμε και τον λόγο Χρήστο με στη συνέχεια. Θα τους το δώσω αν θέλουν. Να τους το δώσεις, λοιπόν, βεβαίως. Είναι ο Ανδρέας ο Ανδρέου. Καρβέλλας. Θέλουμε δύο λόγια για το Σάββατο και Απόβραδο, γιατί είστε οι στυλοβάτες, όπως είπε και ο Χρήστος, αυτής της εκπομπής. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο. Είναι κατεξοχή δικιά του ιδέα το Σάββατο και Απόβραδο. Πέρασα υπέροχα. Πραγματικά. Αποκομίσαμε εμπειρίες, γνωριμίες, τα πάντα. Να σε πάντα καλά. Φώτης Μουσουλίδης. Έτσι. Λοιπόν, 6 χρόνια εδώ πέρα ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Ευχαριστούμε πρώτα εσένα, Χριστό. Και μετά όλους τους άλλους. Πρώτα εσένα. Εντάξει, όπως είπε και ο Ανδρέας, πολλές συνεργασίες, καταπληκτικές συνεργασίες, καταπληκτικές δουλειές. Ένα πράγμα που θα θυμόμαστε για πάντα. Αυτό, ένα πράγμα που το έχουμε, το βλέπουμε και το θυμόμαστε για πάντα. Σε αντικατάσταση ενός εκλεκτού συναδέρφου του Θεόδουλου του Βαγανά στο βιολί και στο μπουζούκι, δεν είναι απόψε μαζί μας, είναι όμως στην καρδιά μας, γιατί είναι ξεχωριστός σαν καλλιτέχνης, είναι απόψε ο Γιώργος ο Δημητρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω και εγώ ότι δεν είμαι επιτακτικής βάσεως εδώ, αλλά όσες φορές καλέστηκα να αντικαταστήσω είτε τον Θεόδουλο είτε τον Γρηγόρη, τα παιδιά όλοι με αγκάλιασαν από το μέσο μέχρι το Φώτη, τον Γρηγόρη και περνούμε υπέροχες στιγμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεξιοτέχνη στο μπουζούκι, ο Γρηγόρης ο Χριστοδούλου. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την παραγωγή του Ρίκη και εσένα, Χριστό μου, που μας έδωσαν την ευκαιρία αυτά τα χρόνια να συνεργαστούμε, όπως είπαν και τα υπόλοιπα παιδιά, με όλους αυτούς τους Έλληνες, τους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Στήσαμε μια πολύ σπουδαία ομάδα, δεμένη, και παρουσιάσαμε όλα αυτά τα χρόνια αυτά που ακούσαμε, που ακούσατε. Εκπληκτική μουσική μας. Φαίνεται τελικά ότι οτιδήποτε στηρίζεται σε μια ομάδα, πετυχαίνει. Έτσι. Πανίκος Λοϊζίδης, χρόνια πολλά καταρχάς, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Πανίκος.
Άνοιξα σήμερα τα 25. Θέλω να ευχαριστήσω την παραγωγή. 10 πίσω. Τα παιδιά στις κάμερες, όλα τα παιδιά. 6 χρόνια σχεδόν. Περάσαμε πολύ όμορφα. Σχεδόν. Ίσως να έφτασε το τέλος, δεν ξέρω. Περάσαμε πολύ όμορφα. Έχουμε γίνει μια μεγάλη οικογένεια. Σας ευχαριστούμε και σας αγαπάμε. Κάθε τι το οποίο στηρίζεται στην ομάδα και στην οικογένεια δεν έχει ποτέ τέλος, έχει πάντοτε μια καινούργια αρχή. Ξένιος Ευαγγέλου. Ξενάκης μας. Ευχαριστώ όλους. 6 χρόνια είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές, δύσκολες. Αλλά νομίζω πετύχαμε αρκετά. Με τους περισσότερους από εδώ γνωριζόμαστε δεκαετίες. Μεγαλώσαμε μαζί, 20 ετίες, συγκάτοικοι, φίλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Εμείς ευχαριστούμε για τη σκληρή δουλειά. Ήταν δάσκαλος μου ο Χριστός όταν ήμουν 9 χρονών. Μάλιστα. Πρώτη στην ηλικία του. Αφήσαμε τελευταίο και όχι έσχατο, τον Μιχάλη τον Μέσο. Πιο δυνατό χειροκρότημα. Όλοι μας, ανεξαιρέτως, στηριζόμαστε στις δικές του τις ικανότητες και δεξιότητες. Δεν είναι καλός μπασίστας, δεν είναι ο τεράστιος με τα δάχτυλα τα μεγάλα, αλλά είναι ξεχωριστός και ο μοναδικός συνεργάτης, είναι ο μαέστρος μας. Έτσι. Μιχάλης Μέσος. Θέλω να πω ότι αυτό το στούντιο εμείς τόσα χρόνια το νιώθουμε σαν σπίτι μας. Και γενικά τους φίλους, συνεργάτες πίσω από τις κάμερες, ηχολήψεις κτλ. Τους έχουμε σαν οικογένεια εδώ. Έχει σχεδόν 6 χρόνια είμαστε εδώ. Νομίζω ότι δώσαμε αρκετά στην εκπομπή, όμως πήραμε και αρκετά από την εκπομπή. Εμπειρίες αξέχαστες, καλές και κακές στιγμές, οι περισσότερες ήταν και καλές στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους φίλους μου και αδερφούς μου μουσικούς, γιατί πλέον είμαστε σαν οικογένεια εδώ. Όπως επίσης, ειδικές ευχαριστίες στο Χρήστο Φιλίππου και στη Μόνικα, αλλά ειδικά στο Χριστό, γιατί ξεκινήσαμε μαζί αυτή την εκπομπή. Και θέλω να του πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία μας και στο μέλλον. Έτσι. Επίσης, ευχαριστώ, μεγάλο ευχαριστώ για στην Άντρη, γιατί αν και λίγο χρόνο κοντά μας, ένα χρόνο, δεν φύγε πάρα πολύ με την ομάδα μας. Και είναι μια εξαιρετικό άτομο, πολύ καλός χαρακτήρας και πολύ καλή παρουσιαστρία. Και θέλω να τον πάψω. Λοιπόν, θα μείνω εδώ γιατί θα σας αφιερώσω και ένα τραγούδι με την ομάδα. Αφού πρώτα ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες. Είναι ο Ντάκλας, ο Σαν Πέδρο, είναι ο Σωτήρης, είναι ο Γιώργος, είναι ο Μονιάτης, είναι ο Χρήστος, είναι ο Σταύρος, είναι ο Άνδρος. Είναι όλοι μας, ανεξαίρετα, είναι ο Γιάννης, ο Μωτής. Αλλά ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ, γιατί συνεργάστηκα με πάρα πολλούς συνεργάτες και σκηνοθέτες, αλλά τα τελευταία 4 χρόνια δέσαμε, δημιουργήσαμε μια όμορφη ομάδα και μια ομάδα η οποία κατάφερε στον χρόνο να γίνει η οικογένεια, είναι η Μόνικα Ιφανουρίου. Το Μόντι τον ευχαριστήσαμε ήδη. Ο Γιάννης ο Μότης. Λοιπόν, ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους εκλεκτούς συνεργάτες, συναδέρφους, μουσικούς και τραγουδιστές. Είναι ο Λεβέντης, η Μαρία Κοφού, ο Στέλιος Κωνσταντάς, η Μαρία Ιανδρέου, η Μαρίνα Ιαγγέλου, η Μύρια, ο Χριστάκης Αναστασίου και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν είναι απόψε μαζί μας, γιατί αφιλοκερδώς στηρίξανε αυτή την προσπάθεια και είμαι σίγουρος ότι κάτι καινούριο θα γεννηθεί. Τα όνειρα συνεχίζουν. Έτσι, και τα όνειρα είναι τα βράδια που γίνονται, γι' αυτό πάμε μια ντομινόρε. Ελάτε, 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 πουλάκια μου, ελάτε. Κρυστάλλα μου, σε ξέχασα, δεν σε ξέχασα, αφιερωμένο. Όπως επίσης το Γιάννο χάρη στην Παρασκευά, για τον υπέροχο αυτό φωτισμό. Αν ξεχνώ κανένα, απολογούμε και τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς.
Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στο νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Αληθινό. Δίλα μου έδωσες τα άσπρο σου χέρι και τα δυο χείλη σου με τα δίκτα γίνανε τέλη. Ξύπνησα νύχτα και από κοντά μου ήσουν φευγατή και μείνα μόνος μου στην άδεια κάμαρα στα δυο κρεβατή. Και μείνα μόνος μου στην άδεια κάμαρα στα δυο κρεβάτι. Ας ήτανε αληθινό όλους. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε από καρδιάς. Σε έχω αγκαλιά.
είσαι ο μοναχός κι αυτό το βράδυ. Μήπως και βρω της λησμονιάς σου το νερό και σε υπόγεια σκοτεινά τα προσημάδι. Με ένα ποτήριο στις αυγής το πανικό. Τσιγάρο αντέγιο το παρή μοναξιά μου. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο. Ρίχνει το γέγιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νομό. Τσιγάρο αντέγιο το παρή. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο δρόμο. Σου και κλαίω σιωπηλά και το μυαλό μου που είναι πάλι δολωμένο. Στρίφω γυρνά τον τραγουδιό σου τη θηλιά. Τσιγάρο αντέγιο το παρή μοναξιά μου. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα δόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Τσιγάρο αντέγιο το παρή μοναξιά μου. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Μπράβο σας. Κάπου εδώ πέφτει αυλαία σε αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλη την παραγωγή που με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, τον καθένα ξεχωριστά που δούλεψε εδώ για να μπορείτε εσείς κάθε Σαββατόβραδο να διασκεδάζετε με τις μουσικές μας. Και όπως λέμε, δεν έχει σημασία ο προορισμός, αλλά η διαδρομή. Πήραμε πάρα πολλά μέσα από αυτή τη διαδρομή. Είχαμε και τις δυσκολίες μας, αλλά κρατάμε τις όμορφες στιγμές και όλες αυτές τις αναμνήσεις από το Σάββατο και απόβραδο. Ευχαριστώ ξανά και την ορχήστρα μας και τη σκηνοθέτη μας και τον Χρήστο τον Φιλίππου και τον Γιάννο μας και τους μουσικούς μας, τους τραγουδιστές μας, όλους όσοι δούλεψαν πίσω από τις κάμερες, τους κινηματογραφιστές μας, τη Χριστάλα μας, τους ηχολήπτες μας, ελπίζω να μην ξεχάσα κανένα, τη στυλίστρια, τις μακιγιές. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που δουλεύει για να μπορεί να υπάρχουν τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στο Επανιδίν. Γεια σας. Σε πέτυχο πάνω στη φωτιά.
βήματα γενέθλια για την Αθανασία. Όλες οι αγάπες μου μια ξενιτιά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα. Έβαψα τα ρούχα μου, μα να μη με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σα χορεύεις μου λέγες να σου διγενείς. Άιτε! Στις μαύρες στις οθόνες οι τυφλοί προφήτες πρόδιδον τους χρησμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παγιές εικόνες. Ο χώρος του κόσμου ράγιζει τους αρμούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα. Έβαψα τα ρούχα μου, μα να μη με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σα χορεύεις μου λέγες να σου διγενείς. Άιντε, δώσε. Hop, hop.
σαν η